Μπαρμπαρμένο. Χρησιμοποιήθηκε βέβαια τον πρώτο αιώνα, όπως και το δικό μας εντυπάτο της Βασίλης, ως αρένα από τους Ρωμαίους. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πείσματα, βέβαια συμβάσεις, το Κεταγείο, το Βουλευτήριο, Ακρόπολη, Ιερά Οικία ή Ναός του Διός, γιατί εκεί λειτουργήσε και Ματίο. Εκτός των δευτών λέτε, υπήρχε το Ματίο της Τζογόνης και άλλα Ματία που... Για την Λίμνη των Ιωαννίνων. Εδώ αριστερά είναι το ύπνος Παλάς, πολυτελείας πεντάστερο. Όσοι, ναι, ξαναπαντευτούν εδώ. Βέβαια έχει κι άλλα πετάστερα, έχει το Grand Serai μέσα στην πόλη σχεδόν. Το Black σχεδόν στη λίμνη. Είναι μπροστά σχεδόν στη λίμνη. Τρία ξενοδοχεία μεγάλα και πεντάστερα. Εγνατία εδώ μπροστά μας. Λοιπόν, η Λίμνη παρουσιάζει μια ζωή τουλάχιστον 25.000 ετών. Μέσο βάθος περίπου 5 μέτρα, το μεγαλύτερο 15 μέτρα. Η επιφάνειά της είναι 25 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα. Υπάρχουν αρκετά γεύματα, χρησιμοποιείται για αγώνες, για αθλητικούς αγώνες, κοπηλατικούς. Επίσης καμιά φορά, ορισμένες χρονιές, σε πολύ κρύο, παγώνει η λίμνη και ορισμένοι κάνουν κασκαντέρ διάφορα νούμερα. Τώρα βέβαια, επειδή ίσως λένε ότι ο αερισμός της λίμνης δεν είναι τόσο καλός, έχει υποβαθμιστεί ποιοτικά και τα νερά δεν είναι τόσο καθαρά. Τα ψάρια είναι. Και τα ψάρια... Μην τρώτε τίποτα από τη λίμνη σας λέω. Έχουν βατραχοπόδαρα όσοι θέλουν να δοκιμάσουν το σπεσιαλιτέ τους και χέλια. Μέσα στη λίμνη της Παμπότιδας είναι ένα νησάκι από τα μοναδικά κατοικημένα μέσα στη λίμνη. Είναι το μουσείο του Αλή Πασά, όπου εκεί θανατώθηκε. Υπάρχει η Μονή Προδρόμου, υπήρχε το 1500 περίπου. Είναι από τους ιερομόναχους Νεκτάρια και Θεοφάνη, όπου μετά έκτισαν τη Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα. Μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων είναι το κάστρο, όπου μέσα υπάρχουν αρκετά χτίσματα, βέβαια θέλει αρκετό δρόμο για να περπατήσει κανείς. Όποιος πάει κανένα σουβλάκι στο χέρι που λέμε, μπορεί να τα γυρίσει όλα άνετα, θα υπάρχει χρόνο. Μέσα στο κάστρο υπάρχει το μουσείο αρχαιολογικό, βυζαντινό, λαογραφικό. Υπάρχουν δύο τζαμιά. Ένα τζαμί βέβαια είναι το μουσείο. Και ο τάφος. Τα τείχη του είναι περίπου πάχους 10 μέτρων. Περιβάλλεται από δρόμους, οποίους εύκολα μπορείτε και στο χάρτη να τους εντοπίσετε. Εάν τυχόν θέλετε να κάνετε ένα περιμετρικό έτσι μπροστά στη λίμνη, μια βόλτα, για να μην χαθείτε, σας έχουμε το χάρτη. Επίσης, εκεί στο μουσείο που είναι, είπαμε, στο νησάκι, υπάρχει και ένα άλλο μουσείο ιδιωτικό του Ναπακούση. Είναι η ιδιωτική συλλογή από όπλα, νομίσματα, σοβαρή ιδιωτική
στο μουσείο του Παύλου. Για ψώνια έχει τους μπακλαβάδες και γενικά τα συνοπλαστά. Ασημικά. Τώρα έχουν τα φώτη σου βέβαια και αυτά κάπως. Τι ώρα υπολογίζεις να χωρίσεις.